ανακοίνωση με την οποία συμπαρίσταται στην προσπάθεια του Μειωνοτικού Γυμνασίου και Λυκείου Ξάνθης να λύσει το κτηριακό του πρόβλημα, εξέδωσε ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης. Αναφερόμενος στην ανακοίνωση, ο πρόεδρος του Συλλόγου, Δημήτρης Ντούμος, δεν παρέλειψε να αναφέρει τη σημασία που έχει το κτηριακό για τη λειτουργία ενός σχολείου, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το κτηριακό πρόβλημα και άλλα σχολεία του νομού μας. Αν η προσχολική αγωγή θεωρείται ως το θεμέλιο της εκπαίδευσης, τότε σίγουρα η κτηριακή υποδομή, η υλικοτεχνική υποδομή ενός σχολείου θεωρείται, αποτελεί μάλλον τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε σχολικής μονάδας και σχολείου, γιατί συμβάλλει στον παιδαγωγικό και τον κοινωνιοποιητικό ρόλο των μαθητών και γενικότερα του σχολείου. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο, από παιδαγωγική και μόνο πλευρά και χωρίς να εξετάζουμε το καθεστώς του συγκεκριμένου σχολείου, νομίζω είχαμε την υποχρέωση με μια ανακοίνωση να στηρίξουμε το αίτημα αυτό των γονέων και των μαθητών, προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες και να μην υπάρχουν διπλοβάρδιες. Πρόβλημα το οποίο δεν είναι εξεκομμένο και γενικά με το κτηριακό στην πόλη μας και στα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω της συγκέντρωσης εκεί μεγάλου πληθυσμού. Και ζητάμε ακριβώς αυτό, να υπάρχουν σχολικές εγκαταστάσεις στα οποία θα υπάρχει πυροπροστασία, θα υπάρχει έλεγχος για αντισεισμικός έλεγχος και να υπάρχουν και οι άδειες όλων των σχολικών μονάδων. Έχουμε προβλήματα στην Ξάνθη, έχουμε τα σχολεία του οικισμού του Δροσερού, τον νηπιαγωγείο, έχουμε τον νηπιαγωγείο του Κεντάβρου που λόγω καταλληλότητας έχει μεταφερθεί μέσα σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου του Κεντάβρου και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση εκβαθέων και θα πρέπει να υπάρξει ένας ενιαίος φορέας προκειμένου να δούμε πώς μπορεί να γίνουν απαλλατηριώσεις οικοπαίδων, αλλαγή χρήσης γης και του Υπουργείου, όποιοι είναι οι αρμόδιοι, να προχωρήσουν σε καινούργιες κτηριακές εγκαταστάσεις, σχολικές υποδομές για να εξαλειφθεί το πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά το μειωνοτικό, γνωρίζω ότι ήταν ιδιωτικό, γιατί σύμφωνα και με τη συνθήκη της Λοζάνης παρέχεται η μητρική γλώσσα των παιδιών εν της δημοτικής, γεγονός που δεν υπήρχαν τότε νηπιαγωγή, προσχολική αγωγή και δεν υπήρξε καμία συμφωνία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ήταν ιδιωτικό και νομίζω από πέρυσι η μετροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Γαβρόγλου, έχει αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το οποίο εντάσσεται στη μειωνοτική εκπαίδευση. Δεν ξέρω βέβαια, θα περίμενα να μας εξηγήσει κάποιος τους λόγους. Νομίζω αυτό είναι θέμα της πολιτείας, αλλά νομίζω ότι είχαμε και εμείς, έχουμε το δικαίωμα, όπως έχουν και οι γονείς, να σε μια πολιτεία, σε μια δημοκρατία ευνομούμενη που υπάρχει ισονομία, ισοπολιτεία και χωρίς διαχωρισμούς, να ζητάνε, να διαδηλώνουν για το καλό των παιδιών τους. Τασόμαστε και εμείς αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι θα γίνει με το καθεστώς. Με βάση την αλλαγή με την τροπολογία υπάγεται στο νόμο 64/77 που ισχύει ό,τι αφορά τη μειωνοτική εκπαίδευση. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης, το ζήτημα της σχολικής στέγης είναι πολύ σημαντικό και είναι απαραίτητο να σταματήσει άμεσα ο κατακαιρματισμός των ευθυνών. Χρειάζεται να συσταθεί ενιαίος δημόσιος φορέας που να έχει την ευθύνη από την αρχή μέχρι το τέλος για τα σχολεία της χώρας, εξασφαλίζοντας έτσι τόσο την ισότιμη ανάπτυξη των σχολείων ανά περιοχή, όσο και τη συντήρηση και αναβάθμιση των υπαρχόντων. Ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης στο επόμενο διάστημα, με βάση και τις αποφάσεις των γενικών του συνελεύσεων, θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις ανάδειξης του ζητήματος και διεκδίκησης λύσεων στο οξυμένο αυτό πρόβλημα.